μπροστά στα έντρωμα μάτια ενός μικρού αγοριού, οι δύο αδίσταχτιλιστές πρόταξαν το κοντόκανο κυνηγετικό όπλο που κρατούσαν για να εκτελέσουν το οργανωμένο σχέδιό τους. Γύρω στις 10 το πρωί, οι δύο δράστες στάθμευσαν έξω από το υποκατάστημα του συνεργατικού ταμιευτηρίου Λεμεσού, στο χωριό Γερμασόγια, και αφού θρημάτισαν με βαριοπούλα την πλαϊνή ελεγχόμενη πόρτα, πέτυχαν είσοδο. Οι δράστες πρόταξαν το όπλο και ζήτησαν στην κυπριακή διάλεκτο από τους υπαλλήλους και τους πελάτες να πέσουν στο έδαφος. Ανάμεσά τους και ένα μικρό αγοράκι που βρισκόταν στο κατάστημα με τον πατέρα του. Λέγαμε, η κόρη μου μπήκαμε στην μες στη γωνιά και κάτσαμε. Και είναι σαν σαν πάνω το μωρό. Μπήκανε, δηλαδή μου η κόρη μου εγκλέφτες. Είδαμε έναν με το ρόπαλο να χτυπά την πόρτα να σπάσει. Μετά πήγαμε, κρυφτήκαμε εμείς, δεν ξέρω, σπάνε την πόρτα, μπήκαμε μέσα και δύο με τα ρόπαλα, με κουκούλες, δεν ξέρω αν είναι γκράνι, ξέρω εγώ. Τι φωνάξε, μιλήσατε καθόλου? Ένα ακούσα, είναι Κυπριακά που μου φωνάζα, δεν ξέρω, μπήκαμε στα ταμεία πίσω, στα τρία ταμεία και πήγαν τα λεφτά. Οι ληστές, αφού πήραν 19.000 ευρώ από τα ταμεία, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους και εξαφανίστηκαν. Προσέγγισαν το υποκατάστημα με αυτοκίνητο Toyota Vitz χρώματος άσπρου, με πινακίδες εγγραφής άλλες από αυτές που ταιριάζουν στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Εκ πρώτης όψεως και με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία που κατέχει η αστυνομία, φαίνεται ότι ο ένας από τους δράστες έχει μιλήσει στην κυπριακή διάλεκτο, ελληνικά με κυπριακή διάλεκτο, λέγοντας στους υπαλλήλους να πέσουν όλοι κάτω, προφανώς για να τους εμποδίσει από το να πατήσουν το σύστημα συναγερμού. Η σκηνή αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Περίπολα και μοτοσυκλέτες εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και το ελικόπτερο της αστυνομίας. Οι ανακριτές του ΤΑΕ παρέλαβαν διάφορα τεκμήρια από το σημείο, ενώ μελετούν εξονυχιστικά και το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Μερικές ώρες αργότερα, το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες και το οποίο είχε δηλωθεί ως κλοπημαίο από το γραφείο ενοικιάσεως από τις 15 του μήνα, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση. Όπως εκτιμούν οι ανακριτές, άλλο πρόσωπο φαίνεται να τους ανέμενε στο σημείο και από εκεί διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.